Να πληροφορήσουμε τον κόσμο και για το τι συνέβη, για τα προβλήματα και για το τι θα κάνουμε εμείς την επόμενη μέρα. Επομένως, εγώ δεν ξέρω, Χριστίνα, είπες δύο λόγια. Είπα πριν από λίγο, πριν από σένα ακριβώς, αλλά είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση. Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια. Θέλετε να κάνω στον κόσμο. Έλα, έλα, έλα. Εξάμιση η συνάντηση ήταν. Για να μην η συνάντηση ήταν. Για να δει, το είχαμε την αγόρευση. Καλησπέρα. Κάτσε να φιλήσω τη συνυποψήφια μου. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία τον Πρόεδρο. Τον ευχαριστώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά όλους έναν για την τιμή που κάνετε σε μένα απόψε και στην Χριστίνα εννοείται. Να είσαστε εδώ για να μιλήσουμε και να συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο σηματοδοτεί και αυτή η συνάντηση και είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας. Τη σχέση δηλαδή μεταξύ πολιτικού και πολίτη. Η πραγματική αντιπροσώπευση, η πραγματική εκπροσώπηση σημαίνει να γνωριζόμαστε και όχι απλά να χαιρετιόμαστε πριν τις εκλογές, άντε και την ημέρα των εκλογών, αλλά να τα λέμε μετά, συνέχεια και να υπάρχει μια διαρκή ζύμωση μεταξύ μας. Διαρκή ζύμωση που επιβάλλει να μας κοινωνιολογείτε, να μας κοινοποιείτε τα προβλήματά σας, να τα συζητάμε, να σας λέμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα και να συναποφασίζουμε, να συζητάμε για το πώς μπορούμε να βρούμε 5 πράγματα να τα κάνουμε καλύτερα. Να μας προβληματίζετε αύριο πάνω σε αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε, αν το κάνουμε καλά ή όχι και αν μπορούμε να φιλτράρουμε κάτι για να το κάνουμε καλύτερα. Επομένως, αυτό που ξεκινάει απόψε δεν τελειώνει στις 7 Ιουλίου, ξεκινάει ακόμα πιο πολύ στις 7 Ιουλίου προκειμένου να δημιουργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης. Η σχέση εμπιστοσύνης χτίζεται, είναι δυναμική. Χτίζεται κάθε μέρα που αυτό που λέμε τηρείται και είμαστε αξιόπιστοι απέναντί σας. Καταλαβαίνω ότι μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει όλοι μας, δυσπιστούμε. Λέμε θα γίνουν αυτά που λένε ή πάλι θα φάμε φόλα και ψέμα με το τσουβάλι. Δικαιούστε να είστε δύσπιστοι, δεν δικαιούστε να είσαστε προκατηλημένοι. Δώσαμε 4,5 χρόνια ευκαιρία σε έναν τσαρλατάνο, ο οποίος μας κορόιδεψε, μας έπιασε πάνω στην απελπισία και στην πίκρα και του δώσαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ πρωθυπουργός. Δεν κουνήθηκε φίλο 4,5 χρόνια και ξεθεμελιώθηκε οτιδήποτε έστησε αυτό το κράτος. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε τώρα να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ.
Thank you.